Οικονομική επικαιρότητα τώρα, το γνωστό Airbnb, οι μισθώσεις ακινήτων δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο πολλοί προσπαθούν να βγάλουν ένα έξτρα εισόδημα, μπήκε στο μάτι της Κομισιόν. Οι Ευρωπαϊκές Αρχές Καταναλωτή καλούν την εταιρεία να αλλάξει την πολιτική της στις τιμές, ενώ εντείνονται και οι έλεγχοι. Εδώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Σύνταγμα. Πιο κεντρικά δεν γίνεται. Το ακίνητο το συγκεκριμένο είναι 65 τετραγωνικά μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 4 άτομα. Το χειμώνα ο μέσος όρος είναι περίπου 60 ευρώ την ημέρα. Το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει και 130 ευρώ την ημέρα. Το Airbnb είναι η νέα τάση στον τουρισμό που σαρώνει και στην Ελλάδα. Όμως όσοι το χρησιμοποιούν, πολλές φορές άλλοι τιμή βλέπουν όταν κάνουν κλικ στο σπίτι της επιλογής τους και άλλοι όταν κάνουν τελικά την κράτηση. Σε αρκετούς μάλιστα έχουν τύχει ακόμα χειρότερα. I just had an experience where he actually booked, but they double booked him. And then at the very last minute he was left with nowhere to stay. Η Κομισιόν έχει δώσει προθεσμία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού προκειμένου η Airbnb να ευθυγραμμιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τους καταναλωτές. Φέτος τα σπίτια Airbnb στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας σε όλη τη χώρα τις 42.000. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, Ρώσοι και Κινέζοι επενδυτές σαρώνουν το κέντρο για να αγοράσουν φθηνά ακίνητα και να τα μετατρέψουν σε Airbnb. Φιλέτο αποτελεί το κέντρο όπου νοικιάζονται ακόμα και χώροι που είχαν φτιαχτεί για να φιλοξενήσουν γραφεία. Πόσο βγάζουν οι ιδιοκτήτες? Μόνο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας είναι περίπου 1.000 ακίνητα τα οποία διατίθεται μέσω βαϊχρόνιας μισθώσεως, εκ των οποίων τα συγκεκριμένα ακίνητα δίνουν αμέσως εισόδημα στους ιδιοκτήτες γύρω στα